Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, για να δούμε με τα νέα μέτρα. Ξαναζωηρεύει η αγορά της μασκάς γενικότερα? Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Πέμπτη Παρασκευή που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Γεωργιάδης την χρήση μάσκας ουσιαστικά υψηλής προστασίας, την ΚΑΠΑΝΗ 95 FFP2 που λέμε και εμείς στον κλάδο μας, στον οικονομικό. Αυτή που λέει η Έλενα είναι σαν φίλτρο για καφετιέρα. Έχει, πράγματι έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προστασία από την απλή χειρουργική μάσκα, την ιατρική που χρησιμοποιούμε. Με τα νέα μέτρα που εξήγηλε και το Υπουργείο, πράγματι έχουμε μια πολύ έντονη δραστηριότητα στη ζήτηση αυτής της μάσκας. Για να πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και βεβαίως στα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η χρήση είναι απαραίτητη στα μέσα μεταφοράς και στα σούπερ μάρκετ. Να το διευκρινίσουμε αυτό μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Η διπλή μάσκα χειρουργική, κύριε Νατσούλη, όχι μόνο αποκλειστικά η ΚΑΠΑ95. Κάποιος μπορεί να, αν φοράει την διπλή ιατρική απλή μάσκα, μπορεί πάλι να εισέρχεται ή μπορεί να χρησιμοποιεί την ΚΑΠΑ95. Από τιμή είναι η ίδια? Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές, η ΚΑΠΑ95, ωστόσο οι τιμές, με σκεφτείτε πριν ένα χρόνο περίπου που δεν ήταν ελάχιστη, που είχε άνω των 2-3 ευρώ, τώρα το κόστος έχει πέσει κάτω από 90-80 λεπτά. Έχει πέσει πάρα πολύ. Για τη συγκεκριμένη ενισχυμένη μάσκα. Ναι, βέβαια, ακριβώς. Αν θέλει κάποιος να βάζει αυτή τη μάσκα και στον εξωτερικό χώρο ή στον εσωτερικό οπουδήποτε, δεν απαγορεύεται. Είναι προς όφελός του, διότι η προστασία, όπως τόνισα και προηγουμένως, είναι πολύ μεγαλύτερη από την απλή χειρουργική μάσκα. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως μπορεί να βάλει, αν δεν θέλει αυτή τη μάσκα, μπορεί να βάλει μπορεί δύο να απλές. Είναι διπλή χειρουργική μάσκα, ακριβώς. Και εκεί δεν έχει επίσης. Εκεί δεν έχει κανένα πρόστιμο, κανένα πρόστιμο. Ή καμία παραβίαση. Επίτε μου, εσείς που τα ξέρετε, αν έχω διπλή ή αυτήν, είναι το ίδιο πράγμα σε προστασία? Σε προστασία. Οι μελέτες που έχουν δείξει νομίζω ότι η ΚΑΠΑ95 είναι ακόμα ισχυρότερη. Ακόμα ισχυρότερη, ακόμα ισχυρότερη. Σε σχέση με την άλλη μάσκα, γιατί την άλλη μάσκα κακά τα ψέματα μετά από μια μέρα την πετάμε. Η απλή χειρουργία ακριβώς, με τη χρήση της μία... Για την ενισχυμένη είναι κάτι παραπάνω? Η ΚΑΠΑ95 είναι πράγματι γεγονός ότι αντέχει λίγο περισσότερο, ωστόσο με την ομιλία μας, με τα σταγονίδια από το στόμα, από τη σταγονή που θα έχει μια υγρασία, μια μυρωδιά, είναι καλό να αλλάζει, να μην χρησιμοποιείται πάρα πολύ καιρό. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα λοιπόν και πάρα πολύ προσοχή στη χρήση της μάσκας και σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους. Ποια τα πράγματα, γιατί ίσως να μην τα έχει κατανοήσει ακόμα ο κόσμος, και έξω και μέσα και όπου είστε, μόνο με μάσκα τα 300 άρια είναι εδώ. Είναι αυτό που τονίσαμε, κύριε Νατσούλη, και στις προηγούμενες συνεντεύξεις μας, που σαν κύριο μέτρο τόνιζα απαραίτητα, πέρα από τον εμβολιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την προστασία μας από την νόσο, είναι η χρήση της μάσκας. Το είχα τονίσει, το τονίζω και επανειλημμένως, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, που είμαστε μαζί με 2, 3, 4, 5 άτομα, καλό είναι η χρήση της μάσκας. Πρόκειται για μια αερογενή μεταδιδόμενη νόσο, ο COVID-19, όπου η χρήση της μάσκας μας προστατεύει πάρα πολύ. Μάλιστα. Να μην φεύγουν τα σταγονίδια από την ομιλία μας και να μπορεί κάποιος να τα εισπνεύσει. Πάντως δεν έχει τσιπάκι, γιατί ρωτάνε εδώ οι αγώνες. Να έχει. Τσιπάκι. Όχι, προς Θεού κύριε Νατσούλη. Θα έχουμε συνδέσει με όλα τσιπάκι, οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε νέο μέτρο. Ναι. Χαριτολογώντας τώρα και να αλλάξουμε λίγο έτσι και το κλίμα, λίγο να στηριχτούμε και όλα σωστά, στο γιορτινό κλίμα. Όλα έχουν τσιπάκι. Όχι, έτσι ακριβώς. Πάντως τα τσιπάκια έρχονται στη ζωή μας. Είδατε τι έγινε στη Σουηδία. Βάζουν και υποδόρια το τσιπάκι, όντως για να αποδεικνύουν τον εμβολιασμό. Να γίνει χρήση, να δούμε. Θα έχει δούμε, θα επεκταθεί. Έχουν όμως ένα υλικό, λένε, το γραφένιο, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό. Το έχουν και τα εμβόλια, λέει, αυτό το πράγμα. Το ακούτε στις θεωρίες συνωμοσίας? Υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε και σε αυτό, ή όλα και αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά, όλα αυτά είναι στις θεωρίες συνωμοσίας. Τα προϊόντα, κύριε Νατσούλη, που κυκλοφορούν έχουν, για να πάρουν κάποια έγκριση και να διακινηθούν στην αγορά, πρέπει να περάσουν όλες τις πιστοποιήσεις, όλα τα πρωτόκολλα. Ναι. Επομένως, μην μπαίνουμε σε τέτοιες θεωρίες και προσκαλούμε στον κόσμο την ανησυχία και το φόβο. Βλέπετε ότι γονείς που δεν στέλνουν παιδιά στο σχολείο για τη χρήση της μάσκας, τα επικαλούνται όλα αυτά, όπως τα έχετε προσέξει, στις θεωρίες, επαναλαμβάνω, συνωμοσίας. Αυτά τώρα, μην φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Σε τέτοια επίπεδα.
Mm-hmm. Είναι κρίμα. Βλέπετε τι γίνεται με τη μετάδοση. Τώρα έχουμε την νέα μετάλλαξη της Όμικρον. Η μετάδοσή της είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ωστόσο φαίνεται από τις τελευταίες μελέτες ότι τα συμπτώματα που προκαλεί είναι πιο ηπιαμένα, αλλά είναι 5 με 10 φορές περισσότερη η μεταδοτικότητά της. Σωστά. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση πριν τα μέτρα, οι τιμές παρέμειναν οι ίδιες? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης καταγγέλει εταιρείες που θα τους βάλει και πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Εσείς έχετε αλλάξει τιμές, παίρνετε με άλλη τιμή τις μάσκες? Η τιμή της συγκεκριμένης μάσκας K95, όπως τόνισε και προηγουμένως, σκεφτείτε, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κύριε Νατσούλη, έχει πέσει πάνω από 200-300%. Οι μάσκες αυτές ήταν σε τιμή άνω των 2-3 ναι. ευρώ και σας έχω πει τώρα έχουν πέσει στα κάτω από 90-80 λεπτά. Ναι. Εμείς στα φαρμακεία συνεχώς. Δεν έχουμε αύξηση πάντως για τις τελευταίες μέρες. Η τιμή έχει πέσει. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης εντόπισε κάποιους ελέγχους, μία, δύο, τρεις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες πήγανε να κερδοσκοπήσουν να και να κερδίσουν το γεγονότος ναι. ότι η ζήτηση πλέον τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες είναι τεράστια, ναι. εκεί θα επέμβουν τα αρμόδια όργανα, θα επιβάλλουν τα καθορισμένα πρόστιμά τους για να θεσπίσουν και να θωρακίσουμε και αυτή την κατάσταση. Από τα φαρμακεία το τονίζω και είμαι βέβαιος, μιλώντας με όλους τους συναδέλφους, ότι κανένα δεν προέβη σε κερδοσκοπική αύξηση της τιμής ναι, ναι. για να κερδοσκοπήσει κάποια λεπτά από το προϊόν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ισχύουν, παιδιά. Πολύ προσοχή με την ενισχυμένη μάσκα. Επαναλαμβάνουμε, για μέσα μεταφοράς και για σούπερ μάρκετ ή εναλλακτικά διπλή μάσκα. Πολύ αλλά σωστά. Όπου και αν είστε, είτε μέσα στο μαγαζί, είτε έξω από το μαγαζί στον δρόμο, θα πρέπει να θυμηθούμε τις εποχές που κυκλοφόρησαμε έξω με μάσκα, κύριε Σαββόπουλε. Πολύ σωστά. Τη ζήσαμε την εποχή αυτή. Έτσι ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Καλό είναι όταν βρισκόμαστε και έξω και έχουμε μαζί με ένα, δύο, τρεις φίλους μας και μιλάμε, συζητάμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και στον εξωτερικό χώρο τη μάσκα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλο καλή τον χρονιά, κόσμο. Καλή με υγεία, χρονιά. Τήρηση των μέτρων και να οδηγούμαστε σιγά-σιγά στην έξοδό μας από όλη αυτή την κατάσταση. Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας. Ευχαριστώ. Antennes 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.